Ένα φορτηγό κινείται αργά μεταφέροντας ένα αντιαεροπορικό σύστημα Μπουκ. Είναι αυτό που ευθύνεται για την κατάρριψη του αεροσκάφους των Μαλαισιανών αερογραμμών. Ίσως, λέει το Ουκρανικό Υπουργείο Εσωτερικών, που έδωσε το βίντεο στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά το τραγικό συμβάν. Όπως φαίνεται στην εικόνα, τουλάχιστον ένας από τους 4 πυράβλους λείπει από το σύστημα εκτόξευσης. Σε μια προσπάθεια να πείσει για τους άρρηκτους δεσμούς αυτονομιστών και Κρεμλίνου, το Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα διάλογο μεταξύ ενός Ρώσου αυτονομιστή του Ντονέτσκ και ενός υψηλόβαθμου μέλους του Ρωσικού στρατού. Алло, Николаевич, да? А куда нам эту красавицу грузить, Николаевич? Которую? Эту? Да-да, что я привез, я уже в Донецке. Эту, я о чем я думаю, да? М, которая? Да-да-да-да. Ой, БМ. Да-да-да, я понял. Так, она на этом, на тягаче? А да, она на этом, ее просто надо будет выгрузить, чтобы спрятать. Παρότι παραδέχτηκε πως παραμένει ασαφές το ποιος διέταξε την κατάρριψη, ο πρόεδρος Ομπάμα υπήρξε ξεκάθαρος για το ρόλο του Κρεμλίνου, το οποίο, όπως είπε, αν και μπορεί, δεν δείχνει να θέλει να περιορίσει τη βία στην Ουκρανία. Evidence indicates that the plane was shot down by a surface-to-air missile that was launched from an area that is controlled by Russian-backed separatists inside of Ukraine. We also know that this is not the first time a plane has been shot down in eastern Ukraine. Moreover, we know that these separatists have received a steady flow of support from Russia. This includes arms and training. It includes heavy weapons. And it includes anti-aircraft weapons. Εν τω μεταξύ, η περιοχή όπου κατέπεσε το Boeing 777 είναι αποκλεισμένη και φρουρούμενη από ένοπλους φιλορώσους αντάρτες, οι οποίοι σύμφωνα με καταγγελίες διεθνών παρατηρητών εμποδίζουν την πρόσβαση στις ανεξάρτητες ομάδες έρευνας. They got limited access, not the kind of access they would need to do their job. Οι σωροί των ανθρώπων δεν έχουν ακόμη περισυλλεγεί και όπως μεταδίδουν ξένοι ανταποκριτές, η δυσοσμία του θανάτου έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή. Εθελοντές χτενίζουν τα χωράφια με τα ηλιοτρόπια. Εν τω μεταξύ, λουλούδια, μήνυματα αγάπης, κεριά αφήνονται στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ ή στα σπίτια όσων έχασαν τη ζωή τους. Προσωπικές ιστορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας δεν σταματούν να εκπλήσουν, όπως αυτή του επαγγελματία ποδηλάτη Μάρτεν Ντε Γιόνκε, ο οποίος αποδείχθηκε διπλά τυχερός. Γλίτωσε από την προχθεσινή πτήση, αλλάζοντας στο εισιτηριό του την τελευταία στιγμή γιατί βρέθηκε ένα κατά πολύ φθηνότερο. Αλλά και πριν από 4 μήνες επρόκειται να ταξιδέψει με την πτήση 370 των Μαλαισιανών αερογραμμών. Επίσης την τελευταία στιγμή άλλαξε εισιτήριο γιατί βρήκε απευθείας πτήση για τον προορισμό του.